Για μένα αποτελεί μια ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι σήμερα στην Χίο, σε αυτό το πανέμορφο νησί, σε ένα πλαίσιο επισκέψεων που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Υπουργός Νίκη Ρεμέως και ο Παναγιώτης Τσακλόγλου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα βρίσκομαι εδώ στη Χίο και με υποδέχεται ο κ. Βουλής, ο Αντιπεριφερειάρχης και όλοι οι Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι είναι σήμερα εδώ και μας φιλοξενούν και πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ενδιαφέρον αλλά και βέβαιως για την προσφορά που έχετε καθημερινά. Πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση είχαν νωρίτερα τη μεγάλη ευκαιρία και τη χαρά να συναντηθώ και με τον Δήμαρχο, όπου και εκεί συζητήσαμε αρκετά θέματα και τοπικά θέματα, αλλά βεβαίως εδώ είμαι για να συζητήσω τα εργασιακά θέματα, αυτά που απασχολούν πάρα πολλούς πολίτες. Είμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις, προκλήσεις οι οποίες προσπαθεί το Υπουργείο Εργασίας να αντιμετωπίσει. Είδατε το τελευταίο διάστημα, η ανεργία για πρώτη φορά, ανακοινώθηκαν τα επίσημα στοιχεία χθες της Ελστάτ, για πρώτη φορά πέφτει κάτω από το 10%, είναι στο 9,6%. Μια πτώση η οποία είναι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια βεβαίως είναι εντυπωσιακή, αλλά είχαμε να δούμε ανεργία κάτω από το 10% από το 2009. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα έχει επανέλθει, είναι μια οικονομία που παράγει, είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να προστατεύσει τις επιχειρήσεις, να προστατεύσει τους εργαζομένους, να μειώσουμε τη μεγαλύτερη, θα έλεγα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει διαχρονικά η χώρα τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το μνημόνιο, που είναι η ανεργία. Γι' αυτό ο στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση ανεργίας. Στόχος μας είναι οι τόνες του εισοδήματος, να έχουμε περισσότερους και καλύτερους μισθούς. 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός θέλουμε να πάει μέχρι το τέλος της τετραετίας και ο μέσος μισθός στα 1500 ευρώ. Είναι εκπεφρασμένη η άποψη, η θέση και η βούληση του Πρωθυπουργού και το πράγμα το οποίο θα γίνει. Η αύξηση των αποδοχών, των συντάξεων, των συνταξιούχων οι οποίοι πέσαν τη μεγαλύτερη αδικία τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια του μνημονίου. Για πρώτη φορά οι Έλληνες συνταξιούχοι βλέπουν αύξηση των μισθών τους, όπως βεβαίως και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, και εκεί μετά από 14 χρόνια είδαμε να έχουμε αυξημένες τις αποδοχές τους. Σε κάθε περίπτωση είχα την ιδιαίτερα χαρά εδώ στην περιφέρεια να συναντήσω τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων. Αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε όλων αυτών των επισκέψεων που γίνονται σε αρκετά νησιά της χώρας, αλλά αργότερα και στην ενδοχώρα. Είχα δυνατότητα να μιλήσω με τον κύριο Κώστα Μούντρο, που είναι από τον φορέα τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Μιλωνάτη, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ενοικιαζόμενων Δωματίων και των Τουριστικών Καταλυμάτων, τον κύριο Κιοσκεριάν, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και βεβαίως τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Λεγάτο. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αρκετά θέματα που αφορούν τον εργασιακό χώρο. Το απόγευμα θα βρεθώ και με το Εργατικό Κέντρο Χίου, όπως πάντα σε όλα τα νησιά στα οποία και σε όλους τους τόπους που επισκέπτομαι. Πάντα ένας από τους βασικούς μου, βασικές μου επισκέψεις και συνομιλητές είναι πάντα οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων. Από εκεί και πέρα είχαμε και σήμερα την ευκαιρία να πούμε αρκετά θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Το Υπουργείο Εργασίας προωθεί αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η ψηφιακή κάρτα. Σιγά σιγά μπαίνει παντού σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Το ίδιο θα γίνει και στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα ενδελεχώς, με εξαντλητικό διάλογο, ώστε να υπάρχει μια σωστή εφαρμογή ενός πάρα πολύ χρήσιμου εργαλείου. Εντοπίζει την υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία, προστατεύει τους εργαζομένους αλλά και τους εργοδότες μέσα από την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Ήδη τα στοιχεία δείχνουν μια αύξηση των δηλωμένων υπεροριών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτά τα ψηφιακά εργαλεία λειτουργούν προς όφελος των εργαζομένων, βεβαίως και στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαίως αναλαμβάνουν ένα μεγάλο βάρος και με την αύξηση του κατώτατου μισθού και με την αύξηση των αποδοχών. Από την ίδια στιγμή η κυβέρνηση θέλει να μειώσει το μη μισθολογικό κόστος 1%
μέχρι το 27, το 25 0,5% και το υπόλοιπο 0,5% μέχρι το 27. Γενικά, επειδή και εγώ στις αρμοδιότητες μου εξειδικεύω και στα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, μας ενδιαφέρουν οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και προφανώς θα υπάρξουν και στο επόμενο διάστημα, στο αμέσως επόμενο διάστημα, νομοθετικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ετοιμάζουμε ρυθμίσεις που θωρακίζουν ακόμα περισσότερο την υγεία και την ασφάλεια που και για μένα αλλά και για το Υπουργείο συνολικά και για την ηγεσία αποτελεί προτεραιότητα. Είμαστε εδώ να εγκαινιάσουμε αυτό το διάλογο. Θα υπάρξουν συνεχείς επισκέψεις σε όλη την επικράτεια, κυρίως για να αφουγκραστούμε τα προβλήματα, να ακούσουμε τους προβληματισμούς, να δούμε ποιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε και τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε και για τους εργαζομένους αλλά και για τους εργοδότες, γιατί όπως είπα πρέπει να υπάρχει μια αγαστή και εύρυθμη λειτουργία μεταξύ των δύο πυλώνων προς όφελος βεβαίως όλης της ελληνικής κοινωνίας. Ευχαριστώ και εσάς που είστε εδώ να μεταφέρουμε το μήνυμα και πάντα είμαι στη διάθεσή σας για τις οποιασδήποτε παρατηρήσεις και ερωτήσεις και απορίες. Ευχαριστώ και πάλι. Εκτός από την ψηφιακή κάρτα, οι ελεκτικοί μηχανισμοί σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων θα έχουμε κάτι άλλο, κ. Υπουργέ? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ήταν μια κεντρική απόφαση της κυβέρνησης η επιθεώρηση εργασίας να ανεξαρτοποιηθεί. Μιλάμε πλέον όχι για τον ΣΕΠΕ, αλλά για την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, στις οποίες προτεραιότητά μας είναι να τις ενισχύσουμε, πρώτα απ' όλα σε προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 87% κάλυψη των οργανικών θέσεων. Ήδη ο Υπουργός, η κ. Κεραμέως, έχει ζητήσει να υπάρξει μεγαλύτερη καλύτερη στελέχωση του οργανισμού. Θα έχουμε νέες προσλήψεις, ακριβώς για να διευκολυνθεί και το έργο τους, ο οποίος οφείλω να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι, με πρόπερσι, δηλαδή το 2023, είχαμε αύξηση των ελέγχων κατά 25.000 περίπου, από 53 φτάσαμε στις 56.000 ελέγχους. Το 24 μάλλον θα είναι και ακόμα περισσότεροι, έχουμε κάποια στοιχεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο. Θέλω να πω ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από την ανεξάρτητη πλέον αρχή επιθεώρησης εργασίας ώστε να τηρείται η εργατική νομοθεσία που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και βεβαίως όσο μπορούμε να πατάσουμε την υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία.